Λοιπόν, αυτά θα τα θέσουμε σε λίγο σε σπουδαίους ανθρώπους. Θέλω να μην ειδοποιήσετε αν έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Γιάννη Μάζη. Έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Γιάννη Μάζη. Να τον βγάλουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, κύριε Μάζη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτοπουλο. Πάω απευθείας στο ερώτημα. Θα έχουμε πυράβλους πάνω στις φρεγάτες, οι οποίοι θα έχουν μέγιστο βεληνικές, ώστε να χτυπούν μέχρι και την Άγκυρα? Ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι σήμερα? Γιατί εγώ άκουσα για βλήματα τύπου εξωσέτ. Είναι καλά τα εξωσέτ, αλλά έχουν πολύ μειωμένο βεληνικές σε σχέση με το απαιτούμενο για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε την Άγκυρα. Δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε τον Ερντογάν να καταλάβει ότι έχουμε τέτοια δύναμη αποτροπής, ώστε είναι υποχρεωμένος να συμβιώνει ειρηνικά με την Ελλάδα και να πάψει να την απειλεί με πόλεμο. Τι εικόνα έχετε εσείς? Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι είναι σαφές ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπεριλάβει σκάτ ναβάλ. Μπορεί, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται. Και εγώ αυτή την εικόνα έχω, κύριε καθηγητά. Ότι μπορούν οι φρεγάτες, να το πούμε έτσι, να φορέσουν πάνω σκάλπ ναβάλ, αλλά δεν προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Καταρχήν και εμένα το ίδιο. Ναι, έτσι. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αντιβαλιστικά μεγάλου βεληνικούς, τύπου Άστερ. Ναι. Και βεβαίως έξωσετ για παράκτιες βολές. Έξωσετ υπάρχουν για παράκτιες βολές, ακριβώς. Αυτά λένε οι πληροφορίες που έχω μέχρι στιγμή. Συν τον όλο εξοπλισμό που εξαιρετικά τέλειο που διαθέτει η πλατφόρμα της FDI. Της Μπελάρα δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό είναι να το λάβουμε υπόψη σε σχέση με, σε συνδυασμό με την άλλη πλατφόρμα, την Εναέρια, τα Ραφάλ. Ακριβώς. Η γαλλική τεχνολογία εδώ έρχεται και κουμπώνει μία με την άλλη. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι κουμπώνει η αεροναυτική συνεργασία σε επίπεδο Ραφάλ και γαλλικών φρεγατών. Γι' αυτό και ο συνδυασμός θεωρώ ότι είναι τέλειος. Πολύ σωστό. Και ότι αυτός ο συνδυασμός, σε συνδυασμό με τα σκάλπ αέρος εδάφους τα οποία διαθέτουν τα Ραφάλ, νομίζω ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σχεδόν με το σκάλπ ναβάλ. Άλλωστε, εγώ εμπιστεύομαι απόλυτα, και το εννοώ, δεν είναι τυπικό, τις απόψεις και τις εκθέσεις του πολεμικού ναυτικού. Ξέρω ότι έχει εξαιρετικά ικανούς αξιωματικούς και εξαιρετικά ικανούς τεχνικούς και είμαι βέβαιος ότι αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Μάλιστα. Σε λίγο θα φανεί κιόλας. Τώρα, σε λίγο θα φανεί ακριβώς. Εμείς απλώς το θέτουμε, γιατί δεν μας αρέσει να επαναλαμβάνουμε τα στερεότυπα και επειδή ξέρουμε τα ζητήματα σε βάθος, θέλουμε την κάθε είδηση της επικαιρότητος να την αναλύουμε και κυρίως να βλέπουμε στο εσωτερικό της και να αναλύουμε και τις εσωτερικές πτυχές. Πάω σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έθιξα στον προλογό μου. Το θέμα της αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, της αμυντικής συνδρομής. Πρακτικά τι σημαίνει? Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, τι θα κάνει η Γαλλία, τι θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις εκτελώντας στην πράξη, εφαρμόζοντας αυτό το πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας? Το λέει το άρθρο 2 ότι εάν ένα από τα δύο συμβαλόμενα μέρη δεχθεί επίθεση η οποία απειλεί την εδαφική ακεραιότητα από ένα τρίτο κράτος των συμβαλωμένων μελών, τότε, προσέξτε τη φράση, με όλα τα μέσα που διαθέτουν, άρα συμπεριλαμβάνονται και τα στρατιωτικά, τα συμβαλόμενα μέρη ή το έτερον συμβαλόμενο μέρος θα σπεύσει να συνδράμει αμυντικώς το δεχόμενο την απειλητική αυτή επίθεση. Εκείνο το οποίο όμως παρατηρώ ότι λέγεται στις ειδήσεις, στα δελτία ειδήσεων τα οποία ακούω και το οποίο δεν υπάρχει στο άρθρο 2, είναι ότι στα δελτία ειδήσεων αναφέρεται και η φράση «ανεξαρτήτως του πλαισίου συμμαχιών». Δεν υπάρχει στο άρθρο 2 της συμφωνίας κάτι τέτοιο. Είναι έτσι όπως το λέτε. Συνεπώς, καλό θα είναι να μην αναφέρεται γιατί παραπλανεί. Δηλαδή, δεν μου λέτε,
Λέτε παραπλανά, αλλά εγώ θέλω να καθίσω, να μείνω λίγο σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Η μία αναφορά του, τι μας αφαιρεί σε επίπεδο πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη συμφωνία. Ακούστε, γιατί ξέρω ότι οι παρατηρήσεις σας είναι εξαιρετικά εύστοχες. Να είστε καλά, αλλά η ερμηνεία η οποία μπορεί να δοθεί, δηλαδή το ότι μιλάει γενικώς για ένα τρίτο κράτος, χωρίς να αναφέρεται σε συμμαχίες ή όχι, το οποίο επιτίθεται και θέτει σε κίνδυνο την εδαφική κυριαρχία ενός εκ των συμβαλωμένων μελών, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Με κατά λέξη ερμηνεία, είστε νομικός, λαμπρός νομικός, ναι, και τα ξέρετε, mm-hmm, με κατά λέξη ερμηνεία, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε τρίτο κράτος, άρα ανεξαρτήτως της αμυντικής συμμαχίας, και μπορεί με μια πολύ στενή ερμηνεία να έρθει και να σου πει κάποιος ότι ναι, αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα κράτη της συμμαχίας. Μάλιστα. Αυτό, μπορεί αυτό είναι ένα περίεργο παράθυρο, ναι, ένα περίεργο, να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Στο νομικό Παναγιωτόπουλο τώρα, έτσι. Ναι, σωστό. Είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Πάρα πολύ κρίσιμο. Πολύ κρίσιμο. Τώρα, έχετε μιλήσει, τώρα, στο εγκύτερο παρελθόν, έχετε μιλήσει και μάλιστα διεξοδικά και έχετε αναλύσει από αυτή την εκπομπή και όχι μόνο και από την αρθρογραφία σας. Σας παρακολουθεί πάρα πολύ. Εδώ και 2,5 χρόνια, κύριε Παναγιωτόπουλο. Το ξέρω. Έχετε μιλήσει λοιπόν για την ανάγκη να υπάρξουν ναυτικές διευκολύνσεις για το γαλλικό στόλο στην Κύπρο και πιθανώς και σε ελληνικό νησί. Και την ανάγκη η Γαλλία να επιστρέψει στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην αφήνει εκεί να αλωνίζει η Τουρκία και η Ρωσία. Η οποία Ρωσία, όπως ξέρουμε, διατηρεί δύο ναυτικές, ισχυρές ναυτικές βάσεις στη Λατάκια και στην Ταρτούς της Συρίας. Εξού και η ταύτισή της με το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη Συρία. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Τη γνώμη μου την έχω γράψει. Η Γαλλία έχει ανάγκη να επανέλθει στην Μεσόγειο για δύο λόγους γενικούς. Πρώτον, για το ότι με αυτόν τον τρόπο εξισορροπεί τον αγγλοσαξονικό άξονα που δημιούργησε το AUKUS. Με το AUKUS. Ένα το κρατούμενο. Ο Σπάικμαν μίλησε για Outer Crescent. Εξώτερο δακτύλιο. Ναι, εξώτερο δακτύλιο, ακριβώς. Στον εξώτερο αυτόν δακτύλιο αυτή τη στιγμή γίνεται αισθητή η αγγλοσαξονική παρουσία. Mm-hmm. Συνεπώς, είναι μοιραίον ότι στον Ρίμπλαντ, στον εσωτερικό δηλαδή δακτύλιο, αυτή τη στιγμή υπάρχει απόλυτη θέση για τη Γαλλία. Mm-hmm. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η θέση δεν είναι ζήτημα ούτε αισθητικής ούτε ιδεοληψίας. Mm-hmm. Είναι ζήτημα ότι η Γαλλία έχει τεράστια συμφέροντα που αρχίζουν από τη Μαυριτανία, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τινησία, τη Λιβύη, την υποσαχάρια Αφρική, κεντρική και Αφρική, Σαχέλ, βεβαίως, κεντροδυτική Αφρική. Όλο το Μάγκρεμπ, έτσι. Ακριβώς. Συν τις περιοχές της στενής Μέσης Ανατολής, έτσι, όπως το Λίβανο. Ο οποίος υπήρξε γαλλική απικία στο παρελθόν. Σαφέστατα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η Γαλλία εξυπηρετεί τα συμφέροντά της ερχόμενη και εγκαθιστώντας τις δυνάμεις της σε μονιμότερη βάση στην περιοχή. Γιατί αν το Charles de Gaulle, το οποίο από τούτε και στο εξής θα συνηθίσουμε να το βλέπουμε στην περιοχή μας ευτυχώς, εάν το Charles de Gaulle... Να πω ότι μιλάτε για το αεροπλανοφόρο το γαλλικό. Ναι, ακριβώς. Πάθει κάτι, όπως έπαθε με το κορονοϊό πριν μερικούς μήνες, και ετέθη ουσιαστικά σε διαθεσιμότητα, τότε η Γαλλία δεν μπορεί να προστατεύσει στρατηγικό το τρόπο τα συμφέροντά της όλα αυτά τα οποία περιέγραψα στην περιοχή. Απ' την άλλη μεριά, η Κύπρος μπορεί να της προσφέρει και στις συγκεκριμένες τοποθεσίες τις οποίες υπέδειξα στο άρθρο μου, το οποίο δημοσιεύτηκε και σε ιστοσελίδες, αλλά και στην εφημερίδα Δημοκρατία. Στην Δημοκρατία, ναι. Μπορεί να
υπηρετήσει τα συμφέροντά της, προστατεύοντας ταυτοχρόνως απολύτως την κυπριακή δημοκρατία. Και προσέχω τα λόγια μου. Η κυπριακή δημοκρατία είναι μία. Δεν είναι ούτε μια μισή, ούτε δύο, ούτε μισή. Έτσι, όπως πάνε αυτή τη στιγμή ορισμένα συμφέροντα στα οποία εμπλέκονται και δυτικοί παράγοντες, ευανάγνωστοι θα έλεγα, έτσι, να την καταντήσουν. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να ευαθυνθεί αυτή η πολύ επιτυχής συμμαχία και συμφωνία με τη Γαλλία, δίνοντας και παίρνοντας. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε συγκεκριμένες διευκολύνσεις στρατιωτικού προσωπικού, επαγγελματικού στρατιωτικού προσωπικού της τάξης των 60, 70, 80 κομάντο, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στο Σαχέλ για τη Γαλλία. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την παρουσία της Κύριε Γαλλίας. Καθηγητά, κοιτάξτε το φακό περισσότερο για να σας βλέπει ο κόσμος κατάματα. Ναι. Από εδώ, έτσι ακριβώς. Από την άλλη μεριά έχουμε την παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή μας, η οποία είναι εγγύηση. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Mm-hmm. Έχω μιλήσει επίσης εδώ και καιρό, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, για την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός υπονατοϊκού θυλάκου στην περιοχή, ο οποίος ουσιαστικά θα βασίζεται σε 3 σημεία. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, το Ισραήλ και το Αίγυπτος το βάζω σαν 3ο σημείο. Αν θέλετε, ναι, κάντε το 4. Ναι. Εγώ το βάζω σαν 3ο σημείο και λόγω της συμφωνίας η οποία υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Mm-hmm. Και τη συνεργασία η οποία γίνεται εκ των πραγμάτων, απλώς δεν διατυμπανίζεται. Λοιπόν, αν αυτός ο υπονατοϊκός θύλακος δημιουργηθεί, με τον συντονισμό της Γαλλίας δημιουργεί αναμονές. Αυτό που λέει ο λαός μπορεί να κουμπώσει. Να κουμπώσει, ακριβώς, αυτό είναι. Με κράτη τα οποία δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, αλλά έχουν φιλοδυτικές προσεγγίσεις στρατηγικές, όπως θα μπορούσε να είναι ο Λίβανος, mm-hmm, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και άλλα κρατήδια του κόλπου. Μέσα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εις το μέλλον, mm-hmm, και με κάτι το οποίο ήδη λαμβάνει χώρα μετά το AUKUS μέσω Γαλλίας, στην Ινδία. Στην Ινδία ακριβώς. Διότι οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή αποφασίζουν μετά από το συμβάν με το AUKUS να στενέψουν και να ολοκληρώσουν τις σχέσεις τους με την Ινδία και σε αμυντικό και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Και να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά, για όσους εδώ δεν το γνωρίζουν, ότι η Ινδία αποτελεί πυρηνική δύναμη και αποτελεί το αντίπαλο δέος στην Ασία του Πακιστάν, με το οποίο η Τουρκία πλέον είναι πάρα πολύ κοντά. Πακιστανοί πιλότοι εκλήθησαν μαχητικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν, εκλήθησαν να καλύψουν τα κενά, πετώντας ή εκπαιδεύοντας νέους πιλότους της Τουρκίας, τα κενά τα οποία προέκυψαν από τις εκαθαρίσεις γκιουλενιστών κυβερνητών μαχητικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας. Πακιστανοί πιλότοι εκλήθησαν και έχουν επισήμως έχει ανακοινωθεί, διεξαχθεί κοινές πολεμικές ασκήσεις στον αέρα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας με την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν, πάνω από το Αιγαίο. Πάνω από το Αιγαίο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, πέραν της Γαλλίας και η Ελλάδα, να αποφασίσει να διευρύνει τις διπλωματικές αλλά και τις στρατιωτικές σχέσεις της με χώρες πολύ σημαντικές, όπως είναι η Ινδία, που μπορεί να φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά σε επίπεδο γεωστρατηγικών συμφερόντων πρέπει να είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά, διότι πρέπει να πούμε
ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να υλοποιείται μεταξύ Ινδίας και Γαλλίας θα δώσει ένα ιδιαίτερο βάρος στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Του Ινδο-Ειρηνικού ακριβώς. Και αυτό το ιδιαίτερο βάρος μπορεί να το καρποθεί σε συνεργασίες και η χώρα μας, διότι να μην ξεχνάμε ότι η Ινδία και ως πυρηνική δύναμη είναι εξαιρετικά αρνητικά τοποθετημένη απέναντι στο Πακιστάν. Ακριβώς. Του οποίου το ρόλο περιγράψατε προσφυγός προλίγου. Ακριβώς. Και να θυμίσουμε, μάλιστα, κύριε καθηγητά, ότι πριν από λίγο... πριν από 1,5 μήνα περίπου, ναι, τελείωσαν έξω από τον Μπακού μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Τουρκίας, με τον χαρακτηριστικό τίτλο, ο επίσημος τίτλος ήταν αυτός, «Τα τρία αδέλφια». Ακριβώς. Σας έστειλα το σήμα το οποίο φοράνε οι Πακιστανοί πιλότοι, ναι, θα στο το δείξω, χέρι τους. Και είναι καλό να το δείξετε. Θα το δείξω, θα το δείξω. Διότι εκεί βλέπετε, αν είναι δυνατόν, σε ένα εθνικό σήμα, εθνόσημο της αεροπορίας, έτσι, να εμφανίζονται η τουρκική σημαία ευθέως, ακριβώς, παράλληλα με την πακιστανική. Ακριβώς. Και να μιλάει για brothers in arms. Και αυτό σημαίνει, δηλαδή, πολλά. Δηλαδή αδελφοί ενόπλης. Αδελφοί ενόπλης, ακριβώς. Και αυτό σημαίνει πολλά. Μάλιστα. Σημαίνει πάρα πολλά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα δρόμο. Ο Ερντογάν τι πιστεύετε ότι θα κάνει? Οι ειδήσεις που δημοσιεύουμε στο europos.gr λένε, και έχουμε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, ότι φαίνεται να στρέφεται ακόμη περισσότερο προς την Ρωσία και αύριο νομίζω έχει συνάντηση στο Σότσι με τον Πούτιν. Εκεί ακριβώς έχω πει ότι όσο ο κύριος Ερντογάν βρίσκεται στην εξουσία και έχω χαριτολογήσει κιόλας λέγοντας ότι ο Θεός να μου κόβει μέρες να του δίνει χρόνια, ναι, ο ρόλος της Τουρκίας και η κατεύθυνση της Τουρκίας θα είναι προς τον ευρασιατισμό. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι λόγω ακριβώς της γεωκλιματικής αλλαγής και της στήξεως των πάγων στον Ειρηνικό, η Ρωσία πλέον δεν έχει φόβο ανασχέσεως από τις χώρες του Ρίμπλαντ, δηλαδή τις χώρες οι οποίες δημιουργούν αυτήν την ημισέλινο, αρχίζοντας από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ευρώπη, Τουρκία, Νοτιοανατολική Ασία, Ιαπωνία. Γιατί μπορεί πλέον να έχει όλα τις τα εμπορικά δρομολόγια και σε 10 χρόνια θα τα έχει μέσω του βορειοανατολικού περάσματος προς τον Ειρηνικό. Αυτό ακριβώς το δεδομένο είναι εκείνο το οποίο έκαμε τις αγγλοσαξονικές δυνάμεις να στρέψουν το ενδιαφέρον τους, το οποίο εδώ και καιρό, εδώ και δεκαετία είχε αρχίσει να στρέφεται προς τον Ειρηνικό, αλλά να υλοποιήσουν πλέον την αμυντική πυρηνική σχέση την οποία υλοποίησαν, mm-hmm, για να ανασχέσουν μία συμφωνία, μία συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Yes. Δεν είναι μόνο η Κίνα την οποία πάνε να ανασχέσουν, mm-hmm, είναι και η Ρωσία. Mm-hmm. Mm-hmm. Η Τουρκία λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά, τουλάχιστον η Ερντογανική, έχει προσανατολίσει τον εαυτό της προς τον ευρασιατισμό. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό πολύ σύντομα θα το αντιληφθούν και οι Αμερικανοί συμμαχοί μας, δηλαδή όλα εκείνα τα think tanks τα οποία συμβολεύουν το αμερικανικό administration. Mm-hmm. Και ίσως και αυτού του είδους η υπαναχώρηση και η παραχώρηση εξισορρόπησης στη Γαλλία, στην Μεσόγειο, να δηλώνει την έναρξη αυτής της νέας πολιτικής. Ότι εμείς κρατάμε τον Ειρηνικό, εσείς κρατήστε τη Μεσόγειο. Γιατί πολύ σύντομα η Μεσόγειος θα είναι πολύ έξοδη εντός εισαγωγικών και σε αμυντική κάλυψη και σε οικονομική κάλυψη και σε ενεργειακή κάλυψη. Τι θέλω να πω με το τελευταίο? Ότι ο δρόμος του μεταξιού, αυτό το One Belt, One Road, το οποίο ξεκινάει από τη Σανχάη και ο μεσαίος του κλάδος, ο συντομότερος, περνάει από Ιράν, Αφγανιστάν, Τουρκία
και πηγαίνει προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αυτός ο δρόμος πρέπει να καταστεί αδύνατος, να ακυρωθεί. Για να γίνει αυτό το πράγμα, τι κάνουμε? Πρώτον, δημιουργούμε την εστία του Αφγανιστάν, το οποίο θα δημιουργεί πόλεμο φθοράς και προς τη Ρωσία και προς το Ιράν, και παράλληλα θα ανακόπτει την πορεία του One Belt, One Road, όταν αυτό τολμήσει να διανοηθεί ότι θα περάσει από τα εδάφη του. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι το δίδυμο Ρωσία-Κίνας πρέπει να αναχαιτιστεί. Άρα όλα είναι στρατηγικώς τακτοποιημένα σε ένα νέο κόσμο, ένα κόσμο ο οποίος τώρα ξαναφτιάχνεται, έναν παλύμψιστο κόσμο, όπως λέω και στο βιβλίο. Όπως λέτε στο βιβλίο, το καταπληκτικό, θα το παρουσιάσουμε εντός των ημερών στην εκπομπή. Θα χαρώ. Λοιπόν, τα πάντα αλλάζουν γύρω μας και τα πάντα ανατρέπονται. Με τρόπο ραγδαίο και πρωτοφανή. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα με κατοχυρωμένη την εθνική της ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ανεξαρτησία, την εθνική της κυριαρχία, την εδαφική της ακεραιότητα. Αυτό σημαίνει μια Ελλάδα δυνατή. Δυνατή Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Θα επανέλθουμε λίγαν συντόμως. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως πάντα, με τον καθηγητή Γιάννη Μάζη. Μου τον ζητάτε και τον έχω εδώ τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα για τις ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται, αφορούν τις σχέσεις Ελλάδος-Γαλλίας, Ελλάδος-Τουρκίας, Κύπρου-Τουρκίας, Κύπρου-Γαλλίας, αλλά γενικότερα αφορούν και τα γεωστρατηγικά ζητήματα στην ευρύτερη περιφερειακή ζώνη, στην οποία ανήκουν και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Κύπρος. Πάνω απ' όλα να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια του ελληνισμού, ελλαδικού και κυπριακού, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Μείνετε κοντά μας, πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσετε πολύ σημαντικά πράγματα και στο δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Σε λίγο παρακαλώ.